ιατρικής ανέργειας που έγινε τη θεατρική της ΔΕΗ για να μπορέσει να απολυθεί με την ησυχία του είναι σύστημα μεγάλης κοινωνικής και εθνικής σημασίας. Είναι το σύστημα που μεταφέρει και εξασφαλίζει ενέργεια στη χώρα και την κοινωνία. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο που στις περισσότερες χώρες οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είναι κρατικές εταιρείες. Η ενέργεια είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, όπως και το νερό και η φύση, και ως εκ τούτου δεν είναι υποπόληση ιδιώτες και δεν σχολιάζω καν την τιμή που ακούγεται για την πώληση. Την πολιτική εξάλλου του ξεπουλήματος με κριτήριο τα κέρδη των ιδιωτών εις βάρος της κοινωνίας και των ίδιων των συμφερόντων της χώρας, την έχει ευαγγέλιο η κυβέρνηση, η Τρόικα και οι συμμαχοί της. Θα ήθελα να υπενθυμίσω έτσι για την ιστορία ότι υπάρχει και ένα σύνταγμα σε αυτή τη χώρα και στο άρθρο 106 για το κράτος και την εθνική οικονομία, λέει η κύριε Υπουργή στην παράγραφο 2 και 3, ότι η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προσβλάβη της εθνικής οικονομίας και ότι με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή των κεφαλαίων εξωτερικού μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σε αυτές του κράτους ή άλλων δημοσίων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Εκτός βέβαια, προφανώς το αγνοείτε, εκτός βέβαια αν θεωρείτε ότι δεν παραχωρείται, ότι δεν πωλείται στρατηγική υποδομή που παρέχει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και ότι πουλάτε με αυτόν τον τρόπο το 66% από μια κληρονομιά, λες και ήταν χωράφι του παππού σας. Είπε χθες ο κύριος Μουσουρούλης ότι όταν συζητιόταν το 2011 το σπάσιμο της ΔΕΗ στην Ολομέλεια, δεν κάναμε αρκετή φασαρία. Κύριε Μουσουρούλη, νομίζω ότι έχετε κοντή μνήμη, αλλά είναι αλλιώς. Κάναμε μια χαρά φασαρία. Αρκετή φασαρία. Αλλά αλλιώς ακούγεται μια δύναμη που είναι το 4% και αλλιώς ακούγεται μια δύναμη που είναι το 27%. Και αν θυμάστε επίσης, κύριε Μουσουρούλη, και υπενθυμίζω και θέλω να τονίσω την κοντή σας μνήμη, ότι φέραμε πάρα πολλά παραδείγματα για τα ζητήματα της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Φέραμε παραδείγματα από τη Βρετανία, που 20 χρόνια εφαρμογής ενός μοντέλου είδαμε πώς εξεξεύτηκαν οι τιμές στο ρεύμα. Οπότε μην λέτε ότι δεν κάνουμε φασαρία. Και σε αυτή την αίθουσα νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να τρέχουμε λίγο στο παρελθόν, να δούμε τι έχει ο καθένας, ό,τι έχει υποθεί. Στην περιουσία λοιπόν του ΑΔΜΙΕ, κύριε Υπουργέ, που είναι τεράστιας αξίας, με εκτάσεις, με δουλείες, που περνάνε μέσα από δασικά, με εξοπλισμό, που όπως λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι ανεκτίμητη αξία, δεν μπορεί να υπολογιστεί, δεν ξέρω, πείτε μας εσείς, ποιος ιδιώτης θα πληρώσει και πόσο για να την πάρει. Και σε αυτή λοιπόν την περιουσία, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από πολλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες, έχουν δικαιώματα και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι διακινούνται ενάντια στην πόλη του ΑΔΜΙΕ. Από το 1996, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, η ΔΕΗ ανέλαβε στο σύνολό τους τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργαζομένων της και επειδή ακριβώς τις ανέλαβε, δεν κατέβαλε εργοδοτικές εισφορές και παρακρατούσε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Δημιουργήθηκε έτσι ένα κεφάλαιο που η ΔΕΗ το αξιοποιούσε για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της, προκειμένου έτσι να αποφεύγει να δανείζεται. Όμως, μέσω αυτής της διαδικασίας, οι εργαζόμενοι απέκτησαν δικαιώματα πάνω στην περιουσία της ΔΕΗ. Εσείς παρόλα αυτά, ετοιμάζετε να χαρίσετε σε έναν ιδιώτη, επενδυτή, κάτι που πρώτα απ' όλα είναι στρατηγικής, εθνικής και κοινωνικής σημασίας και δεύτερον, κατά μεγάλο μέρος, ανήκει στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες. Ισχυρίζεστε δε ότι όλα αυτά θα ωφελήσουν το κοινωνικό σύνολο όταν είναι σε όλους και όλες γνωστό ότι ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Και παραπάνω χρήματα θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές, διότι τα έσοδα του ΑΔΜΙΕ, όπως πολύ σωστά υπόθηκε και χθες, προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από το μηχανισμό χρέωσης χρήσης του συστήματος και το κόστος του συστήματος επιμερίζεται κατά 100% στο σύνολο των πελατών, δηλαδή στους λογαριασμούς των καταναλωτών, που στην προκειμένη περίπτωση σημειωτέων θα πηγαίνουν στις τσέπες του ιδιώτη. Και επίσης είναι στον αέρα τι θα απογίνει με ένα σωρό πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι οι συντηρήσεις και επεκτάσεις των δικτύων, οι διασυνδέσεις των νησιών και ένα σωρό άλλα. Και μη μας πείτε ότι ιδιώτης θα βάλει από την τσέπη του μερικά δις για να διασυνδέσει τα νησιά ή για να συντηρήσει τα δίκτυα και να πάει ρεύμα όπου χρειάζεται, γιατί απολύτως κανένας δεν πρόκειται να σας πιστέψει. Ρεύμα έχει και στο μικρότερο, πιο απόμακρο χωριό της χώρας, ακριβώς επειδή η ΔΕΗ ήταν δημόσια και το δημόσιο συμφέρον ήταν το πρώτο κριτήριο. Και όπου υπήρξαν στην Ευρώπη ιδιωτικοποιήσεις κομβικών δικτύων, οποιοδήποτε είδους, είναι σε κάθε τόνο καταγεγραμμένο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, για να μην πω σε όλες, καμία ωφέλεια στο κοινωνικό σύνολο δεν υπήρξε και οι συντηρήσεις ήταν τόσο πλημελείς όπου γινόντουσαν επικίνδυνες.
Σας παρακαλώ αν θέλετε και σας προκαλώ να διαβάσετε μερικές μελέτες, αλλά και να δείτε. Ο κινηματογράφος πολλές φορές μπορεί να μας διδάξει την ταινία του Ken Loach για την ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών σιδηροδρόμων, που όχι μόνο δεν κατέληξε σε θρίαμβο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά αντιθέτως μετέτρεψε και το καμάρι της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο πλέον επίφοβο μέσο μεταφοράς. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ήσταν επίδεικτη μαθήσεως, δεν διδάσκεστε από την ιστορία, γιατί έχετε άλλα κριτήρια και όχι αυτά που θα έπρεπε να έχει μια κυβέρνηση εκλεγμένη και δεν διστάζετε προκειμένου να εξυπηρετήσετε λογής συμφερόντων. Από τα υποβρύχια μέχρι τις αρπαχτές του χειδρομικού ταμιευτηρίου, επιβεβαιώνετε κάθε μέρα αυτή σας την αντίληψη και επιθυμείτε, όπως φαίνεται, να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο. Και η αποστέρηση του πληθυσμού από τα δημόσια αγαθά είναι ένας από τους τρόπους αύξησης των κερδών του λίγων και δημιουργίας μιας πλαστής εικόνας υποτιθέμενης ανάπτυξης και πλεονασμάτων. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε δεσμευτεί σε κάθε τόνο ότι θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε ή να αποκαταστήσουμε την καταστροφική για το κοινό συμφέρον πολιτική σας. Και αυτό δεν είναι αιμονή, ούτε είναι απλά μια υπόσχεση, ούτε είναι απλά μια δέσμευση, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να βγει μια ολόκληρη κοινωνία από το ζόφο, από τη θλίψη και από το διέξοδο που την έχετε ρίξει. Ευχαριστώ.